κυβερνητικός βουλευτής, τόσο εγώ όσο και οι δύο υπόλοιποι συνάδελφοί μου, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί αύριο είναι γνωστό σε εσάς ότι μπαίνουν τα θεμέλια για την κατασκευή ενός σημαντικότατου έργου, τόσο από γεωπολιτική σημασία όσο και από αναπτυξιακή. Αποδεικνύει δε η δημιουργία του έργου αυτού ότι η κυβέρνησή μας έχει και όραμα και εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την αναβάθμιση της θέσης της σε βαλκανικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έργο το θεωρώ εγώ προσωπικά αν εισάξιο ή και μεγαλύτερης αξίας από αυτό της κατασκευής της Εγνατίας Οδού. Γιατί αφενός μεν θα συνδέσει το οδικό και σιδηροδρομικό και ακτοπλοϊκό δίκτυο της χώρας μας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και αποτελεί μια δράση που εντάσσεται στις συνδυασμένες μεταφορές. Θα επαναλάβω κάποια αυτονόητα, αλλά είναι χρήσιμο να τα επαναλαμβάνουμε, γιατί δυστυχώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης φαίνεται ότι ή δεν τα κατανοούν ή κάνουν πως δεν τα κατανοούν. Η σημασία του είναι τεράστια, θα βοηθήσει τα μέγιστα στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Καβάλας πρωτίστως, της περιφέρειάς μας αλλά και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα. Βέβαια, δεν θα αφήσω ασχολίαστο το γεγονός ότι χθες είδε το φως της δημοσιότητας μια ανακοίνωση της ΕΝΟΔΕ Καβάλας. Δεν θα κάνω μακροσκελή σχόλια, θα πω μόνο ότι αποτελεί κατά τη γνώμη μου μνημεία κακοήθειας, μικροπατικής αντιπολίτευσης, μεμψημυρίας και μικροψυχίας. Δηλώνει με τον πλέον εμφανή τρόπο την πολιτική αμηχανία στην οποία βρίσκεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα τελειώσω με την λαϊκή παροιμία «Όσα δε φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια». Είναι καιρός η αξιωματική αντιπολίτευση να συναισθανθεί το ρόλο της και η αντιπολίτευση που έχει χρέος να ασκεί να είναι επικοδομητική και να μην γελιοποιείται με τα καμώματά της. Για τη χρησιμότητα του έργου σας μίλησαν οι συνάδελφοί μου. Εγώ θα πρέπει να σχολιάσω ότι είναι σε ένα μπαίνουν τα θεμέλια για την κατασκευή του σε ένα κομβικό από απόψεως χρόνου σημείο, γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας μπαίνει πλέον σε περίοδο οικονομικής ανάπτυξης και φυσικά είναι πολύ κοντά ο χρόνος που θα καταστεί δυνατό η χώρα μας να βγει από την επιτροπία και τα μνημόνια. Οι οικονομικοί δείκτες λοιπόν μας δείχνουν το δρόμο ότι τα πράγματα σαφώς θα καλυτερεύσουν το προσεχές μέλλον και φυσικά η καλυτέρευση οικονομική θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας μας που θα είναι δίκαιη η ανάπτυξη και θα υπάρξει και όφελος πραγματικό στους συμπολίτες μας οι οποίοι τα τελευταία χρόνια όντως έχουν δεινοπαθήσει.